να μεγαλώσεις να σε παίρνω μαζί μου να πηγαίνουμε στα μπουζούκια. Ε, και στις δίσκο, εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, μαμά, την περνάνε για κόρη σου όμως. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Την περνάνε για κόρη σου. Μας περνάνε εμάς για αδερφές. Με κάνουν θεία εμένα, ναι, εσένα, μαμά. Τι θα γίνει. Να ελαστώ. Τι θα γίνει, μαμά, το Σάββατο. Τι θες. Θέλω να δούμε το λάδι. Θα εξκανονίσω με την άντρα σου να βγείτε. Ναι, θα πάρουμε κι εμείς σειρά. Θα το κανονίσω, αλλά με αντάλλαγμα. Ό,τι θέλεις. Θα βάλεις στο μάτι κάτι από την καρδαρά σου. Ντροπή σου. Ντροπή μου. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Γιατί τι πράγματα είναι αυτά που λες στην εκπομπή σήμερα. Για να δούμε. Γιατί ντροπή. Έλα οι άλλες δύο τώρα. Αυτά ήταν. Εδώ κοντά. Κοίταξε να δεις πως γονατίζεις τα μουσικά κάτω. Κοιτάζεις, φύγε λοιπόν και μη διστάζεις. Αυτά που νιώθω εγώ, εσύ δεν λογαριάζεις. Φύγε λοιπόν και μη διστάζεις. Ντροπή σου που δεν κατάλαβες ποτέ τι σου έχω δώσει. Μου άφησες έτσι μια αγάπη να τελειώσει. Για την ψευτιά και για την άδεια την ψυχή σου. Ντροπή σου, ντροπή σου. Που έχεις το θράσος να με βλέπεις μες στα μάτια. Εσύ που έκανες τον έρωτα κομμάτια. Σ' ένα σταυρό εσύ με κάρφωσες τιμή σου. Ντροπή σου. Αυτό είναι, εδώ που τι κάνουμε, είπαμε. Η ομάδα εδώ να. Έτσι, καθίστε κάτω. Πάντα έτσι. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Κάτι ήξερε ο Αντώνης Ρέμος όταν τραγουδούσε αυτό το κομμάτι, ε. Δεν αναφερόταν ξέρω. Σε όλες εσάς, τις γιαγιάδες. Γιατί το λες αυτό. Που ανεβαίνετε πάνω στο τραπέζι, ντροπή σας. Γιατί το λες αυτό. Δεν έχει σημασία, Δημήτρη μου. Δεν είναι ντροπή. Κοίτα πως φουντώνουν εδώ οι διαμαρτυρίες. Για πείτε μου εσείς. Το Ράσο δεν κάνει τον παπά. Να τα πω στα εγώ έχω βγάλει μια πολύ σωστή κόρη. Η επιλογή της άλλωστε το αποδεικνύει που διάλεξε να κάνει οικογένεια. Διάλεξε έναν ωραίο άνθρωπο. Έχει μια σωστή οικογένεια. Αυτό δεν είναι. Για να δούμε, είναι σωστή η οικογένεια όμως και της Έλενας. Και πώς θα το δούμε. Όχι, δεν μου πεις εσύ τίποτα. Ναι, θα υποδεχτούμε τώρα την ύφη σου. Θα υποδεχτούμε τώρα την ύφη σου. Για να την καλησπερίσουμε και να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας. Μάλλον όχι νύφη, κόρη μου έλεγες. Νύφη. Καλησπέρα σας. Είναι. Όταν λέω εγώ. Κόρη. Δεν είναι για σένα. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Κάτσε. Α, εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Κάτσε εκεί λίγο δίπλα στη. Στη γιαγιά. Μα. Κάτσε εκεί. Έτσι, έτσι. Καθίστε εδώ λίγο. Για ένα λεπτό θα σας απασχολήσουμε. Δεν θα σας κρατήσουμε περισσότερο. Πείτε μας δύο λόγια για την πεθερά σας. Ναι. Καλά, αυτή δεν είναι πεθερά. Δεν είναι πεθερά. Σούπερ γιαγιά, καλά την είπα, ε. Είναι φίλη και κάτι παραπάνω από φίλη. Α, δηλαδή και τα μυαλά της ακόμα. Πολύ. Δεν είναι απαρχαιωμένα που λέμε. Καθόλου. Όπως νεανική δείχνει, έτσι νεανική είναι. Είναι και η ψυχή της. Είναι και η ψυχή της και σας βοηθάει και σαν φίλη. Σαν φίλη, τα πάντα, τα πάντα. Σαν μητέρα μου, τα πάντα. Έχει κάνει πολλά. Πολλά. Πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλά, γιατί βλέπω πάλι μια συγκίνηση. Πάρα πολλά. Ε, ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι για την, την πεθερά γιαγιά, αλλά τόσο ναι. Που με ανέχετε, γιατί έχω κάνει και πολλά. Τι έχετε κάνει. Ξέρει πολλά.
μπορεί να την έχω προσβάλει, μπορεί να της έχω κάνει πράγματα που να μην της αρέσανε και της ζητώ συγγνώμη. Η δημόσια συγγνώμη νομίζω, αν μη τι άλλο σημαίνει ότι σας αγαπάει πραγματικά, σε αγαπάει η Έλληνα πραγματικά. Μα και εγώ τη λατρεύω. Και σε θεωρεί φίλη της. Και τη λατρεύω. Ομολογουμένως τη λατρεύω. Είναι η μικρούλα μου, είναι ό,τι ταξίδια κάνω. Έχουν δέσει το αυτοκίνητό μου με το γιο μου το μικρό, με την ύφη μου και με την κόρη της, την Άννα Μαρία. Όπου δηλαδή ο Τομπιάνγκη είναι μέσα, ο Αρτέμις, η μαμά Ελένη και η Άννα Μαρία. Είναι... Μπράβο. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να, δεν έχεις να πεις κάτι κακό. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι κακό. Απεγνωσμένα. Όλα καλά είναι. Όλα καλά είναι. Έχουμε και άλλους ανθρώπους να βάλουμε μέσα στο στούντιο να δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα μας πει κάποιος κάτι κακό για την Έλενα, τη Μαρίνα και την Τέπη. Αγωνία λοιπόν μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια. Φυλάκι στη γιαγιά, μεγάλε. Φυλάκι στη γιαγιά. Και όπως ήρθες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τώρα για εσάς, πάνω από κυρία Ζαραλίκο και διορθώνω τον εαυτό μου. Για σένα, Έλενα. Ναι. Επειδή ξέρω ότι γυμνάζεσαι. Ναι. Ότι πας με τα εγγόνια σου. Ναι. Και κάνεις διάφορα πράγματα. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει μια έκπληξη. Ναι. Ευχαριστώ. Να τη δω, για να την δει και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την έκπληξη. Ναι. Εντάξει, μέχρι τώρα χόρεψες λάμπο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθείς να κάνεις κάτι για το οποίο και οι τηλεθεατές έχουν αγωνία τώρα, φαντάζομαι. Τι είναι αυτό που θα τη βάλει ο Μάρκος να κάνει. Αυτό που θα σε βάλουμε να κάνεις. Δεν το κάνεις μόνο. Αυτό που κάνω συνήθως. Όχι, αυτό που θα κάνεις τώρα. Δεν είναι προγραμματισμένο, για να μην νομίζετε ότι είναι μελετημένο, όχι, όχι. Ότι είναι διαβασμένο. Ότι... Όχι, αυτό που θα κάνεις τώρα όμως είναι κάτι για το οποίο πραγματικά είσαι αδιάβαστη, γιατί εμείς το έχουμε οργανώσει. Θα υποδεχτούμε λοιπόν. Τη Βάσο Πουρίδου. Έλα εδώ, Βάσο. Καλώς την είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι καλά. Πώς την βλέπεις και πώς τις άκουσες τόση ώρα τις κυρίες. Φοβερές. Εκπληκτικές, ε. Κάτι παραπάνω από αυτό. Γεια σα, τα λουλούδια και έλα εδώ λίγο δίπλα της. Κοίτα που θέλει, με τη μία. Και εγώ που νόμιζα θα διστάσει. Καθίστε δίπλα-δίπλα. Ας πέσει και το αντίστοιχο κομμάτι και προσπαθήστε να είστε μέσα στις κάμερες. Δεξί. Το ίδιο πόδι, έτσι. Χέρια μπροστά. Εκεί. Πολύ ωραία. Τρία, δύο, πόδι μπροστά, δεξί. Χοπ, χοπ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλει καμία να συμμετέχει. Χοπ. Κερία μέσα, εδώ. Χοπ, χοπ. Ωραία. Τρία, δύο. Πάμε και για πάνω. Χοπ, χοπ. Και κάτω. Χοπ. Ωραία. Ανοίγουμε πόδια. Πλιέ. Χοπ. Χέρι, χέρι. Χοπ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το είδες, εκπληκτική, ε! Φοβερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βάσο Πουρίδου. Ευχαριστώ πολύ. Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είναι όλοι οι αθλητές σου όπως ακριβώς η Έλενα. Για κάτσε κάτω, γιατί με τρέλανες τώρα. Τι ήθελα να έχουν δηλαδή οι πρωινές εκπομπές. Τι ήθελα να έχουν οι πρωινές εκπομπές, γιατί παιδεύονται και βάζουν τους γυμναστές να κάνουν διάφορα. Και δεν έπρεπε να πάρουν εσένα να πηγαίνεσαι και σε πιο πλατιές μάζες. Δεν μου το πείτε, να φορώ κάτι ανάλογο. Για να υποδεχτούμε μια φίλη λοιπόν, αν είναι έτοιμη να έρθει η κυρία Κικοπούλου. Ελάτε, καθίστε εδώ στη θέση του παρουσιαστή, σε αυτή την ηλεκτρική καρέκλα. Εδώ πέρα είναι η ηλεκτρική καρέκλα του παρουσιαστή. Φίλη λοιπόν της Ντέπης, όχι της κυρίας Μάζαρη. Της Ντέπης. Τι γίνεται με την Ντέπη, για πείτε μας. Εγώ είδα ότι χόρεψε εκπληκτικό ζεμπέκικο. Συγκινήθηκε, οπότε μίλησε για τα εγγόνια της και τα παιδιά της, που σημαίνει ότι είναι και σωστή μητέρα και γιαγιά, πέρα από μοντέρνα. Δύο λόγια για εκείνη, γιατί. Έτσι νιώθει πάντα και συγκινείται. Μου λέγατε. Όσον αφορά τα εγγόνια. Μου λέγατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι τη ζηλεύετε. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να έχω κι εγώ την ευτυχία να είμαι γιαγιά. Κοιτάξτε τι θα γιατί έχουμε και... μαζί την ίδια περίπου ηλικία. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερα εμένα τα παιδιά μου, γιατί παντρεύτηκα μικρότερη. Αλλά. Εμένα ήταν βιαστική λίγο. Ναι. Είναι... Αλλά δυστυχώς δεν έχω την ικανοποίηση να με έχουν κάνει ακόμη δηλαδή, γιαγιά. Άντε με το καλό και εσείς γιαγιά. Δεν θέλουν ακόμη. Ο γιος μου είναι μεγαλύτερος αν ήταν κορίτσι, πολύ πιθανό να είχε παντρευτεί. Δεν θέλει, δεν έχει ακόμη την τάση. Ίσως γι' αυτό το λόγο, να μην δεσμευτεί, να μην μάλιστα. Βάλει. Δεν έχει κάνει σχέση, δεν έχει παντρευτεί. Ναι. Τουλάχιστον την ακολουθείτε σε όλα τα άλλα. Να δηλαδή βγαίνετε μαζί στα βράδια, ακολουθείτε τους ξέφρενους ρυθμούς της. Καταρχήν ακολουθώ ξέφρενη. Τη ζωντάνια της. Αυτό λέω, ξέφρενη ρυθμή. Τη ζωντάνια σε ό,τι αφορά βέβαια, διότι όλη την εβδομάδα που είμαστε μέσα σε εκεί και όνο, ας πούμε, προβλημάτων.
Για μένα είναι η ικανοποίηση να βρίσκομαι το Σάββατο, την Παρασκευή, ξέρω εγώ, στο κομμωτήριό της να πω ότι ξεκουράστηκα, ριλαξάρισα, γιατί πάω και αλλάζουμε σηκώτη που λένε. Έτσι, από τα γέλια. Αλλάζουμε σηκώτη. Από το αστεία κάνει πολλά. Πάρα πολλά. Πειράγματα. Από το κέφι, ναι. Δεν, δηλαδή κάθε άλλο παρά το τυπικό, ότι πάμε στο κομμωτήριο για να... Πείραξε με λίγο, Ντέπη. Μισό λεπτό. Πείραξε, κάνουμε ένα καλό πειράγμα. Θα ήθελα να σου πω ένα ωραίο αστείο που συνέβη με εμένα και τη Μέρη κάποτε και θα το θυμάται. Μετά από κάποια γιορτή που μας είχαν στους κομμωτές σε ένα κότερο στο Τροκαντερό και φύγαμε, εγώ προσωπικά ήμουν τόσο ζαλισμένη που ο οδηγός που μας πήρε και μας έφερε στην Αθήνα τον είχα για γυναίκα, τον πέρασα γυναίκα και τον έλεγα κυρία. Μαλιά. Η Μέρη λοιπόν να μου λέει δεν είναι Ντέπη μου, η γυναίκα είναι άντρας, είχε λίγο μαλάκι. Είχε λίγο αρκετό εγώ μαλάκι. Εγώ επέμενα πάρα πολύ ότι είναι γυναίκα, τον ευχαρίστησα και αν μετά, κυρία, ναι, βεβαίως, αν μετά από λίγες μέρες έτυχε να έχουμε πάλι μια επίδειξη να συναντηθώ με τη συνάδελφο που ήταν άντρας της. Και με χαιρέτησαν, ένιωσα πραγματικά και την ώρα ντροπή. Ο άνθρωπος γέλαγε, μου λέει το κατάλαβα. Είσαστε, λέει, σε μεγάλο κέφι. Είμαστε μαζί, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Προσπαθούσα να τη συνεφέρω. Ήταν πολύ ωραίες βραδιές. Είχατε πει και λίγο, τα είχατε τσούξει. Είχα πει τρία διαφορετικά πράγματα. Είχε πει, δεν πίνω εγώ. Δεν πίνει, αλλά είχε πει. Εκείνη, εγώ δεν πίνω. Όλα αυτά τα κάνει, ξέρεις, η κόρη να μην μάθει τίποτα. Τα κάνει. Δεν τα λέω. Τα παρασκηνιακά. Εγώ τώρα το άκουσα αυτό. Τώρα το άκουσα. Βγαίνουν πράγματα που ούτε καν γνωρίζετε ως συγγενείς. Όχι, κάνουμε πάρα πολύ παρέα, διασκεδάζουμε, την πειράζω. Πολλές φορές όταν είναι στενοχωρεμένη, της τραγουδάω διάφορα τραγούδια. Το τραγούδι, λίγο εδώ. Και όταν είναι τραγούδι. Το με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι πια μια λίγο. Μέρα. Πάμε λίγο, έλα. Όπα, θα φύγει το Σκάι από τη θέση του, το είπαμε, άστο. Καλά, μα είναι να φύγει ο Σκάι από τη θέση του, άστο καλύτερα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προτείνω στο τελείωμα της εκπομπής στην Αντιγόνη να κάνει περισσότερο παρέα τη μάνα της. Όχι, να σου πω κάτι, μητέρα μου για μένα δεν είναι μόνο μάνα. Είναι αυτή που ξέρει τα πάντα για μένα, αυτή που θα με συμβουλέψει σε κάτι. Μπορεί να μην τυχαίνει να βγαίνουμε μαζί, γιατί οι παρέες μας δεν είναι ίδιας ηλικίας. Δεν νομίζω. Εκείνη πάει με νεότερους δηλαδή. Βγαίνει με νεότερους. Όχι, εγώ βγαίνω με νεότερους. Δεν νομίζω. Πάνω νομίζει. Ηλικία, έτσι ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα με βάλει σε σκέψεις. Για κάντε σε μια πιο κοντινή συζήτηση, ένα pressing μετά την εκπομπή. Αλλά τύχει, βγαίνουμε. Δεν είναι το καθημερινό δηλαδή, δεν είναι ότι θα βγούμε πάντως, μαζί. Πιστεύω, άσχετα από τη διασκέδαση που μπορεί να κάνουμε και η κόρη μου, ότι το βασικό είναι ότι η οικογένεια η δικιά μου πάντα ήταν η κόρη μου και οι γονείς μου. Μάλιστα. Στη συνέχεια είναι η κόρη μου, η μία η μητέρα μου που ζει για τον πατέρα μου τον έχασα και τα εγγόνια μου. Άρα βλέπουμε ότι έχει παντρευτεί δύο φορές τον ίδιο άντρα. Δεν έχει σημασία αυτό. Ανήκει στο παρελθόν πια εκεί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είμαστε ερωτευμένοι, το κάναμε, μας πέρασε. Πλέον το συζητάμε και εγώ και κύριος νομίζω μάλιστα. Γελάμε. Δεν είναι κάτι ωραία. Τραγικό αυτό ωραία. Το πράγμα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος τώρα. Ναι. Ντέπη, κυρία Γκικοπούλου, κυρία, γιατί δεν είσαστε μοντέρνα και νέα γιαγιά. Η Μαρίνα και η Έλενα. Να υποδεχτούμε τα κουτσούβελα γενικά που εδώ είναι εγγόνια σας. Μαρίνα, δυστυχώς το δικό σου δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει, είναι πολύ μικρό. Εδώ, για να μπουν. Η Πάτη λοιπόν μπαίνει με τη Μαρία. Άρα Μαρία και με τον άλλο πιτσιρικά. Δίπλα στη γιαγιά, μην γυρνάτε τις πλάτες σας στην κάμερα. Και ο Χρήστος με τη Δέσποινα. Με τη Δέσποινα. Την νεότερη. Γέμισε λοιπόν η εκπομπή. Γέμισε λοιπόν η εκπομπή με κουτσούβελα. Να γιατί ζηλεύει και η κυρία Γκικοπούλου. Εδώ, να ακούει και ο νεαρός ο γιος. Νιώθω πολύ μόνη. Νιώθει πολύ μόνη, να μην νιώθετε μόνη γιατί έχετε τη φίλη σας. Πολύ πιθανόν. Ναι. Πολύ πιθανόν. Πιστεύω, ακούγοντας τώρα αυτόν και να με βλέπει με τέτοια μοναξιά. Η κυρία Γκικοπούλου λοιπόν, και όπως όλες οι άλλες γυναίκες φαντάζομαι που μας παρακολούθησαν, θέλουν να έρθουν στη θέση, αν δεν έχουν έρθει ήδη βέβαια, της Μαρίνας, της Έλενας και της Ντέπης. Θέλουν δηλαδή να θέλει η ίδια η κυρία Γκικοπούλου να γίνει γιαγιά. Και μάλιστα μια γιαγιά έτσι μοντέρνα, ζωντανή. Μια γιαγιά που θα μοιράζει αισιοδοξία και χαμόγελα στην οικογένειά της. Υπομονή και αγάπη. Υπομονή και αγάπη. Νομίζω ότι σπάσαμε εντός αγωγικών το κατεστημένο που θέλει οι γιαγιάδες ηλικιωμένες και πάντα κοντά στα παιδιά, παρουσιάζοντας κάποια νεότερες. Να είναι καλά και οι μεγαλύτερες όμως που μας παρακολούθησαν και να δίνουν και εκείνες με τον τρόπο τους ό,τι έχουν μέσα τους στα εγγόνια τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.